Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία εντός και εκτός θαλάσσης, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα, στα μέσα Οκτώβρη, να απολαμβάνουν οι επισκέπτες την παραλία και τη θάλασσα του Ρεθύμνου. Η παρατεταμένη ηλιοφάνεια και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικρατούν στην χώρα μας κατά το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τον Διευθυντή της Επιστημονικής Δομής, τον Ρυθυμιώτη Ερευνητή Κώστα Λαγουβάρδο, η θερμοκρασία στη θάλασσα φτάνει ακόμα και στους 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό για την περίοδο αυτή. Πιθανόν πλέον να φτάσουμε στο τέλος Οκτωβρίου με συνθήκες οι οποίες δεν θυμίζουν πολύ φθινόπωρο. Μια και αναφερθήκατε και στη θερμοκρασία της θάλασσας, να πούμε ότι για τον ίδιο λόγο την παρατεταμένη ηλιοφάνεια αλλά και οι θερμές αεροδυνάσεις που είχαμε τη χώρα μας έχουν σαν αποτέλεσμα όλο αυτόν τον καιρό η θερμοκρασία της θάλασσας να μην έχει υποχωρήσει όσο θα έπρεπε κανονικά και παραμένει σε ορισμένες περιοχές και κοντά στην Κρήτη 1,5 με 2 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Σύμφωνα μάλιστα με τον γνωστό μετεωρολόγο, δεν αποκλείεται μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη να συνεχιστεί το αποκαλό καιρό στην Κρήτη, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει καν την εμφάνισή του κάποιο χαμηλό βαρομετρικό στα προγνωστικά μοντέλα. Μοναδική παραφωνία η ψύχρα το πρωί και το βράδυ, αφού οι μέρες πια έχουν μικρύνει αρκετά, δεν αποκλείονται και οι τοπικές ομίχλες και οι βροχοπτώσεις σε εσωτερικά τμήματα του νησιού την Παρασκευή. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία έχει χαρακτηρίζεται από καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες στις κανονικές τιμές. Βέβαια λίγο ψύχρα το πρωί, αυτό έχει να κάνει και με τη διάρκεια της ημέρας που έχει μικρύνει αρκετά, και τοπικές ομίχλες, οι οποίες συναντάμε και σε περιοχές και στην Κρήτη. Απ' την άλλη, δεν περιμένουμε σημαντική αλλαγή του καιρού. Πέρα από κάποιες βροχές, μπορούμε να έχουμε λίγο στο εσωτερικό του νησιού την Παρασκευή. Θα έλεγα ότι η καλοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και στα αρχές μέσα της επόμενης εβδομάδας.